ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη χρονιά όπως ακριβώς τελείωσε. Ίδιος προπονητής, σχεδόν ίδιο ρόστερ, άρα θα έχει μια συνέχεια, αλλά είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Ισχύει αυτό ακριβώς ή υπάρχει κάτι άλλο? No, it's not the same team. This is not the same team. It's a totally different group because five players left from last year and came here inside nine players. New players, okay, they are from loan, but they haven't worked with us. And there are also two new players from outside. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η ίδια ομάδα. Υπήρχαν πέντε παίκτες στην αποχώρηση, οι οποίοι αποχώρησαν. Υπήρχαν εννιά παίκτες οι οποίοι ήρθαν ακόμα κι αν ήταν σε δανεισμό και δύο ακόμα προσθέθηκαν σε όλο αυτό το roster. Because of this situation, it's totally a new group. There are mechanisms to be fixed between all, but it's true that the best thing that we have a group from last year with our players, our main players, they know exactly what to do and they will support the others to enter faster. Λόγω αυτής της κατάστασης θα πρέπει να χτίσουμε ξανά τον μηχανισμό στον οποίο δουλεύουμε. Έχουμε ένα σύνολο παιχτών που βρίσκονταν και πέρσι εδώ πέρα, οπότε μπορούν να βοηθήσουν πολύ πιο γρήγορα τους καινούργιους παίκτες να απορροφηθούν σε όλο αυτό. And there is the last aspect that the group is not finished. Και υπάρχει και το τελευταίο κομμάτι στο οποίο λέμε ότι το σύνολό μας ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε σχέση με αυτό που περίμενε πριν την προετοιμασία, γι' αυτό που θα έκανε εδώ, είναι ικανοποιημένο σε 100%? Του γεννήθηκαν κάποιες νέες ανάγκες ή νέα προβλήματα, μπορούμε να τα ονομάσουμε έτσι? Είδε κάποια άλλα στοιχεία που δεν τα περίμενε και είναι θετικά? Always in preparation, I don't take in consideration too much the results. I have with my staff team philosophy of working, trying to push a lot and to prepare the team, even if we play next day games. And for this reason, I am expecting also to have during this mistakes in the games. Έχω την φιλοσοφία να μην, εγώ και το προσωπικό, να μην κοιτάμε τόσο το αποτελέσμα. Προετοιμάζουμε τα παιχνίδια όπως ακριβώς θέλουμε και ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχει και η πιθανότητα λάθους μέσα σε αυτά. But the most important is that I can notice that what we try to do, the players try to follow, some in better conditions because they know from last year, others not having perfect mechanism. In any case, for this reason, I am satisfied. I am satisfied for the work that everyone push himself. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι είδα τους παίκτες να προσπαθούν να κάνουν αυτά που τους ζητούσα. Περισσότερο εύκολο ήταν για τους παίκτες οι οποίοι βρίσκονταν και πέρσι εδώ, λίγο πιο δύσκολο για τους υπόλοιπους. Είδα τους παίκτες μου και με ευχαριστήσε πάρα πολύ να πιέζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους. And also that we don't have major injury situations. Και επίσης με ικανοποίησε το γεγονός πως δεν είχαμε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. It is Varela now, but he received the kick then 2-3-4 days maximum. Omar didn't risk today, but he is ready. And then, okay, we'll enter also Thibaut. With him was a totally different problem from the beginning of the season, from the last season. Then the quality of the group will be better. Ο Βαρέλα έχει ένα χτύπημα σήμερα, 2 με 4 μέρες maximum θα λείψει. Ο Ελκαντουρί προφυλάχθηκε λόγω ενός μικρού προβλήματος που είχε και επιστρέφει μαζί μας και ο Μουλέν, ο οποίος ήταν μια διαφορετική περίπτωση, μιας και είχε ένα πρόβλημα από την αρχή της σεζόν, τον οποίο τον ακολουθούσε από πέρσι. You know very well that for me έτσι ποιότητα θα ανέβει, συγγνώμη. It's very important the training, it's very important the quality of the training, because from quality of the training will come up a good team on a shape team for games. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικές οι προπονήσεις, γιατί μέσα από τις προπονήσεις θα ανέβει τόσο η ποιότητα της ομάδας όσο και η φυσική κατάσταση προπονώντας τα καλά. Πέρυσι, ψυχολογικά η ομάδα είναι έτοιμη για τα παιχνίδια. Καλά, θα μείνει σε μια εβδομάδα, παίζει ο ΠΑΟΚ. Special game. Why not? Γιατί όχι? I believe that if you go, everyone is waiting for this game. Πιστεύω ότι αν ρωτήσουν όλους τους παίκτες έναν έναν, περιμένουν το παιχνίδι. It is a work of last year and we know very well how hard was last year. Then we want to play these games. We want to play and we want to qualify. Υπάρχει μια συνέχεια από πέρσι. Ξέρουμε πόσο σκληρή ήταν η δουλειά που έγινε. Οι παίκτες ξέρουν πόσο σκληρή ήταν η δουλειά. Θέλουμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι για να προκριθούμε. I believe that from yesterday we learned that the team that won the World Cup was first of all very strong mentally.
και μπορούμε να καταλάβουμε και από χθες που βγήκε η πρωταθλήτρια κόσμο ότι ήταν αυτή που ήταν η πιο δυνατή πνευματικά. Κάτι για τη Βασιλεία. Συζητάτε εντός ομάδας ότι παραχώρησε ποδοσφαιριστές, ότι έχασε ένα φιλικό μάτσο με 5 γκολ από τη Φέγγινορντ. No, but I believe that this is the way of transfers, of management, of the group, of the team. Then also from us left 5 players. About the 5 goals that they received, there are friendly games. In friendly games could happen totally different things from what one team would bring in official games. Then we must be focused just for this game without analyzing them very well, preparing very well the game, but without thinking about the results from these friendly games. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η πολιτική της διοίκησης της Βασιλείας, να παραχωρήσει να πάει σε όλες αυτές τις αλλαγές, και από εκεί και πέρα τα φιλικά παιχνίδια δεν έχουν τόσο σημασία, μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα αναλύουμε αυτά που θέλουμε, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε μια συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία, ήθελε να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο με υπομονή στο παιχνίδι του, με συγκεκριμένα πράγματα. Τι καινούριο προσπαθεί να βάλει, να βελτιώσει την ομάδα του? First of all, we have to keep our way, to be a dominant team, because here we are talking about the quality of the players. We don't have a quality of fighting or of defense one against one, even if we face quality teams. Our quality, first of all, is technically. Then the team must have the ball. For this reason, we have to work a lot, to react a lot and to regain the ball as fast as possible. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε όλο αυτό το κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι στο στυλ μας να είμαστε η ομάδα που θα παλεύει περισσότερο. Είμαστε η πιο ποιοτική ομάδα και θα πρέπει να δουλεύουμε ώστε να κρατάμε την μπάλα περισσότερο και όταν τη χάνουμε να την κερδίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. During the period transfer, when some players leave and others come, or even from the group appear in the first 11 others, also the quality of the team change in one way or another way. Could keep more the ball or could have aggressive transitions. This depends on the mixture of the players, because always the team is done by quality of players. Και μας επηρεάζει πάρα πολύ η ποιότητα των παικτών, γιατί ανάλογα με το ποιους παίκτες θα χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να πάμε σε περισσότερη επιθετικότητα όταν θα χάσουμε την μπάλα ή σε περισσότερο ποδόσφαιρο κατοχής. Αυτοί επηρεάζουν την παρουσία μας. But having a strong organization, a strong mentality. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι μια ισχυρή οργάνωση και μια πολύ καλή νοοτροπία. Δεν έχει λείψει καθόλου η ένταση των επίσημων αγώνων, ή λόγω ότι υπήρχε πολύ ένταση την περασμένη σεζόν, δεν το έχει λείψει και τόσο? I'm normally that we miss the official games, we miss the feelings. Μας λείπουν αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται. The football gives you unbelievable situations. Το ποδόσφαιρο σου δίνει απίστευτες καταστάσεις. And unbelievable feelings. Και απίστευτα συναισθήματα. Άρα από την ομάδα έφυγαν 4 παίκτες, ήρθαν 7, έχει ενισχυθεί. Έχει προοπτική να ενισχυθεί, να γίνει καλύτερη, τώρα που βρίσκεται? You told me yesterday 5 and it's correct, 5. I told you. Yes. So 5 and 7, and do we have the potential to... Jalma, Azevedo, Mac, Delianidis and Kouloris. Then was finally in the last... And, sorry? Delianidis didn't play so much. No, it's not about, you know very well, it's not about the games that he played, but it was about the trainings, about the quality of trainings. Δεν είναι θέμα του αν έπαιζε, είναι θέμα των προπονήσεων, της ποιότητας των προπονήσεων. Άρα, ενισχύθηκε η ομάδα, είναι πιο πίσω, έχει προοπτική να γίνει καλύτερη. So the team is stronger, is less strong, or has the potential to become more strong? No, has the potential to improve a lot. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα να βελτιωθεί πολύ περισσότερο. In this moment we made a step back. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει βήμα but πίσω. But this happens when there are changes, and now we fight to go at our level, and even to fight to overcome this level, but... Αλλά αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν αλλαγές. Θα παλέψουμε να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο και ενδεχομένως να περάσουμε το επίπεδο που βρισκόμασταν, έχοντας μια διαφορετική ποιότητα ενδεχομένως. To give an example and to be very clear for everyone. Για να δώσω παράδειγμα και να είμαι ξεκάθαρος. Jalma was
type of player and Τζάμπα is a totally different one. Ο Τζαλμά ήταν ένας τύπος παίχτη, ο Λέο Τζάμπα είναι ένας τελείως διαφορετικός τύπος παίχτη. But both is good quality. Αλλά και οι δύο με καλή ποιότητα. Coach, την Πέμπτη πρέπει να δηλώσετε λίστα για τα παιχνίδια του Champions League, τα δύο παιχνίδια με τη Βασιλεία. Και τη Δευτέρα το βράδυ, 24 ώρες πριν το παιχνίδι, υπάρχει δυνατότητα για δύο προσαφαιρέσεις. Mm-hmm. Αν έχει καταλήξει στη λίστα ο coach και αν σκέφτεται ότι μπορεί μέχρι τη Δευτέρα να έχει και δύο νέους παίκτες να τους δηλώσει. Ah, more or less yes, but I have other two days, okay? Πάνω κάτω ναι, αλλά έχουμε ακόμα δύο μέρες. And for the other aspect, I don't know, depends on who will come, how he will be with the preparation, if he comes from preparation, if he comes from holiday. Last year I remember that we had that, at the end of the transfer period, three players that came without training. Και αν την άλλη εξαρτάται το αν έρθει κάποιος, το πώς θα έρθει, αν θα είναι από προετοιμασία, αν θα είναι από διακοπές. Θυμάμαι πέρσι ότι ήρθαν στο τέλος τρεις παίκτες οι οποίοι βρίσκονταν σε διακοπές. Με τη Στεάου είπε ότι τα ατομικά λάθη στο Champions League θα μας αφήσουν νεκρούς. Στο τελευταίο πάλι φιλικό είχαμε τέτοια ατομικά λάθη. Θα πεθάνουμε τελικά, δεν είναι. No, no. It's if, as I said, preparation. Όπως είπα, προετοιμασία. When we are in preparation and with trainings and no one is fresh, reactions are σκάδα, slower. Η αντιδράση είναι πιο αργές. Everything came from reaction. Τα πάντα έρχονται από την αντίδραση. Slow reaction and when we had to play ball, the, fast, the ball fast, we wait one moment and this team very aggressive, a lot of fights, a lot of good spirit, they took the ball. But, είχαμε αργές αντιδράσεις και στην περίπτωση αυτή η ομάδα η αντίπαλη ήταν πολύ επιθετική, μπόρεσε και πήρε την μπάλα. But in any case, as game was nice, we created a lot of opportunities and as I said, we fought a lot, not having good freshness. Άρα σε κάθε περίπτωση παλέψαμε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι, ακόμα και δεν υπήρχε η φρεσκάδα που θέλαμε. Επειδή δεν υπήρχε η φρεσκάδα αυτή, ήταν τόσο έντονος ο εκνευρισμός των παιχτών του. Yes, probably this is the reason. The second is that they wanted a lot to win. Ενδεχομένως αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, είναι ότι θέλουν πάρα πολύ να κερδίσουν. The fourth under this heat. Το τρίτο είναι ότι παίζαμε υπό αυτή τη ζέστη. And the fourth because a lot of them they have a lot of ambition and they don't accept to make mistakes. Και το τέταρτο είναι ότι έχουν, υπάρχουν πολλές φιλοδοξίες από πολλούς και δεν δέχονται το να κάνουν λάθος. They know very well that they made mistakes, but they try to show that they don't accept. Ξέρουν πολύ καλά ότι μπορεί να υπάρχει πιθανότητα να κάνουν ότι κάνουν λάθος, αλλά δεν το δέχονται. And then are this kind of reaction. Και έτσι υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Υπάρχει μια πολύ καλή ροή στα διαρκείας. Ο κόσμος βλέπει την προοπτική, έρχεται κοντά στην ομάδα. Ένα μήνυμα θέλει να του στείλει ο coach μια εβδομάδα ουσιαστικά πριν το πρώτο ραντεβού στη Τούμπα. There is a very good flow in the way that the season tickets are being sold. The people appreciate the potential that the team has. If you want to send a message to them 1 week before the game against Basel. I expect a fantastic atmosphere. They have to push us and we need, really we need this because our tough games and in the league when we will start from minus two, then we need to have behind us Thessaloniki. Θα πρέπει να μας πιέσουν, θα πρέπει να μας στηρίξουν. And all Pauk fans, because Arnoldis is Thessaloniki. Και θα, λόγω του ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει με μείον δύο, χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας και όλη τη Θεσσαλονίκη και όλο από όπου βρίσκεται ο κόσμος του Πάουκ.